Άντε τι θα γίνει σήμερα, για να δούμε τι εικόνα έχουμε. Προς το παρόν φίλοι μου λένε ότι δεν έχουν δει στους λογαριασμούς τους χρήματα. Εγώ ρωτώ τον αντιπρόεδρο της ΕΑΣΥ, τον κύριο Μύρο Ναχιλετζάκη, αφού του στείλουμε τη ζεστή μας την καλημέρα, τι στην ευχή γίνεται με αυτό το παιχνίδι, αγωνία και σήμερα, ή επιτέλους μπήκαν ή θα μπουν τα χρήματα? Τα χρήματα μέχρι και τώρα, καλημέρα κυρία Δουλγεράκη, δεν έχουν μπει. Είμαστε και εμείς σε αναμονή. Η πληρωμή όπως και να έχει πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι και αύριο. Αν όμως πιστωθούν τα χρήματα αύριο, κάποιοι παραγωγοί δεν θα δουν χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Σαφέστατα, γιατί με το βαλέρι της τράπεζας θα πάνε μετά τα Χριστούγεννα. Θα πάνε μετά τα Χριστούγεννα και μετά έχουμε άλλη μια πληρωμή που είναι εξωτική μετά τα Χριστούγεννα και δεν ξέρω αν προλάβουν. Δηλαδή αν προλάβει ο οργανισμός θα κάνει όλα αυτά. Εκτός και αν εφαρμοστεί το σενάριο που εφαρμόστηκε το 2012, που παραμονή Χριστουγέννων πληρωθήκανε όλες τις τράπεζες με εντολή τότε της Τράπεζας της Ελλάδος, χωρίς βαλέρ, χωρίς τίποτα. Αν αυτό υπάρχει και εμείς δεν το γνωρίζουμε, είναι όλα καλά. Μα τώρα είναι και μεγάλο άδικο αυτό, να παίζεις με την αγωνία του ανθρώπου ο οποίος περιμένει ό,τι πάρει και κουτσουρεμένο θα είναι και αυτό το οποίο θα πάρει ως δεύτερη δόση, για να μπορέσει να τη βγάλει τα Χριστούγεννα ή να καλύψει οι υποχρεώσεις, γιατί τρέχουν και οι υποχρεώσεις οικονομικές του κάθε ενός από εμάς. Δηλαδή το παίζεις με αυτή την αγωνία, δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Δεν έχουν τα χρήματα. Τι γίνεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Δηλαδή, με συγχωρείτε, ιδρύσαν ένα οργανισμό που εδώ και χρόνια δημιουργεί και προβλήματα και πρέπει να προσκυνάς αυτόν τον οργανισμό? Ναι, δυστυχώς υπάρχει ένα μπάχαλο από την πληρωμή του Οκτώβρη και αυτό το μπάχαλο συνεχίζεται και μέχρι σήμερα. Ελπίζω να δικαιωθούν οι παραγωγοί που δεν το βλέπω τις επόμενες ώρες. Δηλαδή δεν το βλέπω με τα χρήματα, όχι ότι δεν θα μπουν, τα χρήματα θα μπουν. Αλλά βλέπω να είναι πολύ καλή πληρωμή. Αυτό θέλω να πω. Και όχι, μισό λεπτό. Εμείς ξέρουμε βάσει αυτών που έχουν υποθεί μέχρι σήμερα και βάσει αυτών που έχει πει και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ότι τουλάχιστον για φέτος δεν μπορεί να γίνει κάτι σε ό,τι έχει να γίνει με το κουτσούρεμα. Άρα κουτσουρεμένη θα είναι και η δεύτερη δόση, κύριε Χιλετζάκη. Κουτσουρεμένη ήταν η πρώτη, κουτσουρεμένη ήταν και η δεύτερη. Πάρουμε στο κουπαρά 88 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα 88 εκατομμύρια ευρώ δεν ξέρουμε αν θα πληρωθούν τώρα. Υπάρχει ένα αλαλούμ. Γενικά δεν ξέρουμε αν θα πληρωθεί το Ζιάνκ της νεαρής ηλικίας. Δεν ξέρουμε αν θα πληρωθούν οι παραγωγοί που ήταν στον έλεγχο από το 22 που είχαν αγροτεμάχια εκτός Κρήτης. Δεν ξέρουμε αν θα πληρωθούν τα βοσκοτόπια. Είναι πολλά τα ερωτήματα. Πάρα πολλά τα ερωτήματα. Μάλιστα. Και περιμένουμε και μην θα δούμε και να σας πω και κάτι. Πείτε το. Ούτε τα στελέχη τα ίδια του ΟΠΕΚΕΠΕ μπορούν να σου απαντήσουν σήμερα με σαφήνεια η πληρωμή αυτή τι θα συμπεριλάβει. Αυτό θεωρώ εγώ. Με συγχωρείτε, δεν γνωρίζουν από τον αρμόδιο αυτό οργανισμό που συστάθηκε για τις πληρωμές και τη διαχείριση των χρημάτων? Δεν μπορεί να μην γνωρίζει αυτός ο οργανισμός τι καταβάλλεται, τι διαθέτει, τι θα καταβληθεί, τι δεν θα καταβληθεί? Γνωρίζουμε τα ποσά που θα καταβληθούμε, δεν ξέρουμε τι ελέγχοι έχουν τρέξει, ποιοι θα πληρωθούν, εάν θα πληρωθούν αυτοί που ήταν στον έλεγχο, αν δεν θα πληρωθούν κτλ. Μάλιστα. Με εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι, κύριε Χιλετζάκη, δεν έχουν πάρει ούτε δραχμή μέχρι σήμερα, ενδεχόμενο να μην πρόλαβαν και το ΟΣΔΕ, τι θα γίνει με αυτούς? Δεν ξέρουμε καθόλου. Δεν ξέρουμε αν θα πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Λογικά φαίνεται ότι θα πληρωθούν. Πρέπει να πληρωθούν. Τώρα άλλοι κρατάνε το μαχαίρι, άλλοι και το καρπούζι. Μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν να μαδάμε τη Μαργαρίτα. Η ευχή είναι να καταβληθούν σήμερα τα χρήματα, έτσι ώστε να μην πάμε σε αυτό που λέτε, κύριε Χιλετζάκη, κοντολογίες, ότι με το βαλέρ των τραπεζών θα είναι παραγωγοί οι οποίοι θα πληρωθούν στις 27 ουσιαστικά του μήνα, εκτός και αν υπάρξει ίδια πολιτική απόφαση με το 2012 και όλες οι τράπεζες και με εντολή της Τράπεζας της Ελλάδος, σαφέστατα, και καταβληθούν τα χρήματα σε όλους τους παραγωγούς ανεξάρτητα σε ποια τράπεζα αυτοί βρίσκονται και πού καταβάλλονται τα χρήματα, ναι? Ακριβώς, κύριε Δουλγεράκη. Μάλιστα, λοιπόν, το κρατάμε και περιμένουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χιλετζάκη. Να είστε καλά.